Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σε αυτό το βίντεο θα σου δώσω μια πάρα πολύ δυνατή δήλωση οικονομικής αυτονομίας. Μείνε μέχρι το τέλος για να δεις το βιντεάκι. Μια πάρα πολύ δυνατή δήλωση που δουλεύει μέσα σε μια εβδομάδα με τεράστιες αλλαγές στο οικονομικό σου κομμάτι. Θα εξηγήσω λίγο όμως πώς δουλεύει όλο αυτό το υπέροχο κομμάτι. Όλο αυτό το υπέροχο κομμάτι της υλοποίησης. Πάω το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά. Το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολύ γνώση, με πάρα πολύ πληροφορία. Σχολίασε κάτω το βίντεο. Την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, την αγάπη σου. Ό,τι θες να εκφράσεις. Επίσης υπάρχει ένα κουμπί κοινοποίηση. Πατάς αυτό το κουμπί κοινοποίηση. Αντιγραφή και το στέλνεις σε όποιο φίλο σου θέλεις. Τον στέλνεις γιατί θέλεις να τον βοηθήσεις να εξελιχθεί. Τον στέλνεις γιατί ίσως να μην είναι καλά. Και να θέλει βοήθεια, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν βοήθεια. Το θέμα είναι αν θα αποδεχθεί αυτός ο άνθρωπος τη βοήθεια, εσύ θα το κάνεις το καλό. Γιατί κάπως έτσι ξεκινάμε όλοι, παιδιά. Και εγώ πριν από 14 χρόνια έτσι ξεκίνησα. Ήμουνα σε ένα κομμάτι που έψαχνα τον εαυτό μου, έψαχνα τη ζωή. Προσπαθούσα να δω τι συμβαίνει. Προσπαθούσα να δω πώς μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου, πώς μπορώ να φτιάξω τη ζωή μου ουσιαστικά. Μετά από απογοητεύσεις τις οποίες είχα μέσα από τη ζωή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τι μπορώ να κάνω για να με φτιάξω, τι μπορώ να κάνω για να εξελιχθώ, τι μπορώ να κάνω για να δω τη ζωή από μια άλλη οπτική. Και βέβαια αυτό δεν σταματάει. Το κομμάτι της αυτογνωσίας, το κομμάτι του εσωτερισμού, το κομμάτι του γνώσης αυτών που γνωρίζεις, δηλαδή τον εαυτό σου, ουσιαστικά δεν σταματάει ποτέ. Και ακόμα και τώρα, μετά από 14 χρόνια, 15 χρόνια, για μένα δεν σταματάει ούτε μία μέρα. Επίσης και η προσπάθεια δεν σταματάει ούτε μία μέρα. Γιατί πολλές φορές και εγώ θα πέσω, αλλά προσπαθώ και σηκώνομαι ξανά. Το θέμα είναι κάθε φορά που σηκώνομαι, σηκώνομαι πιο δυνατός και δυναμώνω ακόμα περισσότερο. Και βάζω πράγματα στη ζωή μου που με κάνουν ακόμα πιο δυνατό. Με κάνουν ακόμα πιο όμορφο εσωτερικά. Και μπορώ μετά αυτό να το μεταδώσω αρχικά σε μένα. Ο πρώτος άνθρωπος που μεταδίδω όλο αυτό το υπέροχο είναι σε μένα και μετά να μπορέσω να το μεταδώσω και στους άλλους ανθρώπους. Να μπορέσω να δώσω αυτό το οποίο έχω μέσα μου. Να μπορέσω να εξηγήσω αυτό τον μετασχηματισμό τον οποίο εγώ έχω δημιουργήσει στη ζωή μου και να τον πάρουν και άλλοι άνθρωποι και να τον εκτινάξουν αυτόν τον μετασχηματισμό. Γιατί ο μετασχηματισμός συμβαίνει καθημερινά. Σε ποιο επίπεδο? Είναι επιλογή δική μας. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Για να αρχίσουμε να δημιουργούμε. Σας αγαπάω. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους, στη γεία, στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας. Γιατί συνεχώς τα πάντα διευρύνονται. Εμείς έχουμε το κλειδί της διεύρυνσης. Εμείς έχουμε την απόφαση ουσιαστικά της διεύρυνσης για το πώς θα φτιάξουμε ουσιαστικά τον κόσμο μας. Πώς θα φτιάξουμε τον κόσμο μας μέσα μας. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα, για τη διεύρυνση της αγάπης μέσα σε μένα και μετά και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά χρειάζεται να γνωρίσουμε πώς δουλεύει το σώμα, πώς δουλεύει το μυαλό, πώς πρέπει να βγάλουμε από την καθημερινότητά μας πραγματάκια τα οποία δεν μας βοηθάνε για να εξελιχθούμε και πώς πρέπει να βάλουμε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε για να εξελιχθούμε. Πώς πρέπει να βάλουμε ανθρώπους στη ζωή μας και πώς πρέπει να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους από τη ζωή μας. Εντελώς. Δεν θες να σηκώσεις το τηλέφωνο, μην το σηκώσεις. Θες να πεις δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω, μην ξαναμιλήσεις. Θες να μείνεις μόνος σου, μείνε μόνος σου. Μην επηρεάζεσαι από τις εξωτερικές καταστάσεις, από αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Και συνεχώς προσπαθείς να γαντζωθείς στις έξω καταστάσεις για να βρεις ένα αποκούμπι, για να νιώσεις λίγο ότι ξελάφρωσε το βάρος σου. Το βάρος σου θα ξελαφρώσει. Βέβαια, αν χρειάζεται βοήθεια από κάποιον ειδικό, κάποιον επιστήμονα, ναι. Αλλά εσύ είσαι αυτός που θα πάρεις απόφαση για να κόψεις και να βάλεις. Θα ράψεις και θα κόψεις ουσιαστικά τα πράγματα στη ζωή σου. Εσύ είσαι αυτός που θα αποφασίσεις ότι θα αλλάξεις την προσωπικότητά σου μέσα από τις σκέψεις σου, μέσα από το συναισθημά σου και μέσα από την καθημερινή σου δραστηριότητα. Αν συνεχίσεις λοιπόν να είσαι στο ίδιο επίπεδο
σκέψεων, στο ίδιο επίπεδο συναισθημάτων, στο ίδιο επίπεδο δράσεων, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η προσωπικότητα, δεν πρόκειται να αλλάξει η ζωή σου. Τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. Εγώ πολλές φορές λέω στα παιδιά, αλλάξτε τις δράσεις σας. Αλλάξτε δηλαδή την καθημερινή σας δραστηριότητα. Αλλάξτε τις καθημερινές σας πράξεις. Ξεκινήστε από εκεί. Γιατί πολλές φορές, επειδή ο άνθρωπος είναι ένα όν της δράσης, είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξουμε από τη δράση. Και μετά να βάλουμε στην ζωή μας το διαλογισμό, την άσκηση, την αυτοαναγνώριση, μετά να αρχίσει να μπαίνει η αυτοπεποίθηση, να αρχίσει να μπαίνει ο σεβασμός, να αρχίσουν να μπαίνουν τα όρια. Εντάξει. Οπότε, ξεκίνα λίγο να δραστηριοποιείς εξωτερικά. Ένα πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις για να δραστηριοποιηθείς εξωτερικά είναι η άσκηση του σώματος. Όταν θα αρχίσεις να ασκείς το σώμα σου, ίσως να μην είναι κάποια έντονη δραστηριότητα, ίσως να κάνεις λίγο γιόγκα, εννοώ light yoga, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ δυνατή yoga. Μπορεί να κάνεις λίγο πιλάτες, μπορεί να κάνεις το περπάτημά σου, μπορεί να πας στην παραλία να κάνεις ένα περίπατο, μπορείς να κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα. Ένα light, κάτι ελαφρύ όσον αφορά τη δραστηριότητα. Γιατί αν πραγματικά χάρη έχεις πολύ καιρό να κάνεις δραστηριότητα, ίσως να σου είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι. Εδώ, εγώ που κάνω, από τότε που γεννήθηκα, κάνω γυμναστική. Όταν έχω αποχή, μετά για να μπω, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Σε καταλαβαίνω. Οπότε όταν θα αρχίσεις να δραστηριοποιείσαι, ουσιαστικά θα αρχίσεις να ενεργοποιείς διάφορα πραγματάκια μέσα σου, συναισθηματικά, ορμονικά, χαρά, έτσι, δύναμη, σωματική, και θα αρχίσεις να βλέπεις σιγά σιγά αποτελέσματα. Και το σημαντικό κομμάτι αυτής της αλλαγής είναι η πειθαρχία που εσύ ουσιαστικά θα βάλεις στη ζωή σου. Και πόσες φορές λέω ότι είναι σημαντικό να έχεις πειθαρχία, να είσαι αφοσιωμένος και να είσαι επιμελής σε αυτό που κάνεις. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να βγαίνει και το πάθος. Δεν θα υπάρχει δηλαδή η αμφιβολία, δεν θα υπάρχει αυτός ο τείχος, δεν θα υπάρχει αυτή το procrastination που λένε, η αναβολή που αναβάλω συνεχώς τα πράγματα, είμαι πολύ αναβλητικός. Αυτά θα έχουν φύγει, γιατί ουσιαστικά θα έχεις προγραμματίσει κατά τέτοιο τρόπο το σώμα σου, που το σώμα σου από μόνο του θα σε πηγαίνει προς αυτές τις καταστάσεις. Το σώμα σου από μόνο του θα σε πηγαίνει προς δημιουργικές όμορφες φάσεις στη ζωή σου. Το σώμα του από μόνο σου θα σε πηγαίνει προς την οικονομική αυθονία. Γιατί τα πάντα είναι πρόγραμμα και τα πάντα υπάρχουν μέσα σε αυτό εδώ το προγραμματάκι του μυαλού και μετά υπάρχουν και μέσα στο σώμα. Γι' αυτό λέμε πάρα πολύ συχνά ένας τρόπος για να προγραμματίσεις ουσιαστικά τη ζωή σου. Ό,τι θέλεις να προγραμματίσεις. Θες να είσαι καλός άνθρωπος, θες να έχεις χρήματα, θες να φτιάξεις την ψυχολογική σου κατάσταση. Ξεκίνα να κάνεις αυτό το που λέμε το βράδυ με τα ακουστικά. Βάλε τα ακουστικά στα αυτιά σου, βάλε το πρόγραμμα που θέλεις να παίξει, το πρόγραμμα που θέλεις να φτιάξει, ή έλα μαζί να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σου και αν θες. Και βάλε το να παίξει. Και βάλε το να κάνει record. Βάλε το να κάνει εγγραφή μέσα σου. Όταν θα αρχίσει λοιπόν να κάνει εγγραφή μέσα στο υποσυνείδητό σου, αυτό θα αρχίσει να κάνει εγγραφή και μετά και στη ζωή σου. Αυτό θα αρχίσει να κάνει εγγραφή μετά στην καθημερινότητά σου. Στη σχέση σου ουσιαστικά με τον εαυτό σου, και εκεί είναι που θα αρχίσεις να αλλάζεις την προσωπικότητά σου. Οπότε το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που είπαμε ποιο είναι, είναι η δράση που θα αναλάβεις εσύ για να αλλάξεις ουσιαστικά τη ζωή σου. Είναι αυτός ο περίπατος που δεν πας και θα πας. Είναι το μπάνιο που θα κάνεις στη θάλασσα που δεν πας και θα πας. Έτσι. Και μετά ξεκινάς να μπαίνεις σε αυτά τα πραγματάκια της αλλαγής, της συναισθηματικής αλλαγής. Τώρα θες να αλλάξεις σιγά σιγά το συναίσθημά σου. Ξεκίνα με την άσκηση λοιπόν της ευγνωμοσύνης για να αρχίσεις να αλλάξεις το συναίσθημά σου. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή άσκηση. Το σύμπαν αγαπάει την ευγνωμοσύνη. Και όταν εσύ είσαι ευγνωμοσύνη, όταν νιώθεις, όταν βιώνεις αυτή την ευγνωμοσύνη, το σύμπαν ουσιαστικά σου στέλνει αυτή την ευγνωμοσύνη. Έτσι. Υπάρχει μια αντανάκλαση. Πες, το έχω εξηγήσει και άλλη μια φορά αυτό. Πες ότι δεν είναι καθρέφτης. Δεν είναι το σύμπαν. Ωραία. Εσύ τι κάνεις λοιπόν σε αυτόν τον καθρέφτη, στέλνεις το συναίσθημά σου, στέλνεις τη σκέψη σου, ή μάλλον να το πω αλλιώς, ηλεκτρική ενέργεια, οι σκέψεις, μαγνητική ενέργεια, η καρδιά, ωραία, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, στέλνεις τη σκέψη σου εδώ, ηλεκτρικά, και τι κάνεις, με την καρδιά σου αρχίζεις και μαγνητίζεις. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα πάρα πολύ ανοιχτό πεδίο και η ενέργεια ρέει έτσι, όμορφα, ανοιχτά, έχεις δημιουργήσει αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω σου. Πείτε λίγο αν θέλετε να διαβάσετε λίγο φυσική.
όσοι δεν το πιστεύετε. Είναι, αυτά είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Έτσι, έχεις ένα πεδίο γύρω σου. Το πεδίο αυτό το χτίζεις. Μέσα από το συναίσθημά σου, μέσα από τις σκέψεις σου. Όταν λοιπόν αρχίσεις και χτίζεις αυτό το πεδίο και μεγαλώνει αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, τότε αυτό που στέλνεις εκεί πέρα προς τα έξω θα έρθει πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα και θα έρθει και με πάρα πολύ καλύτερη διάθεση και πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι εσύ το ζήτησες. Όταν όμως ζητάς εσύ πράγματα με το μυαλό σου, αλλά είσαι στο φόβο, είσαι στο φθόνο, είσαι στη μιζέρια, περνάς δύσκολα, δεν έχεις μια καλή ζωή, τότε αυτό που αρχίζει και έρχεται προς τα μέσα, εκτός ότι μπλοκάρεται, πολλές φορές είναι και πάρα πολύ χαμηλό σε ένταση και πάρα πολύ χαμηλό σε συνείδηση. Δηλαδή άλλα πράγματα θέλουμε και άλλα πράγματα έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ συναισθήματος και σκέψης. Δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική καθοδήγηση η οποία έχει εναρμονιστεί με το έμφυτο το οποίο υπάρχει μέσα σου. Με αυτή την υπέροχη νοημοσύνη που υπάρχει μέσα σου και κάθε μέρα σε έχει στη ζωή, σε έχει σε αυτό το υπέροχο πλανήτη τον οποίο ζεις. Οπότε ξεκίνα να μιλάς στον εαυτό σου με όμορφα λόγια. Ξεκίνα να ζητάς από τον εαυτό σου με όμορφα λόγια. Ξεκίνα να ζητάς από το έμφυτο, από αυτό το innate το οποίο έχεις μέσα σου. Με αυτό το οποίο στέκεσαι με τα πόδια σου, αυτό που σε στέκει μάλλον με τα πόδια σου δυνατά εδώ στη Γαία. Και τι θέλεις από τη ζωή σου, ξεκίνα να ρωτάς. Τι θέλω από τη ζωή μου, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, πώς θα αποκτήσω οικονομική αυθονία, πώς θα είμαι ευτυχισμένος. Πώς θα φτιάξω την καθημερινότητά μου, πώς θα φτιάξω τις σχέσεις μου με τον εαυτό μου, πώς θα φτιάξω τις σχέσεις μου με τα παιδιά μου, τι έχω έρθει εδώ να κάνω σε αυτόν τον πλανήτη, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, τι θα με κάνει χαρούμενο, τι θα με κάνει ευτυχισμένο, τι θα με κάνει να είμαι σε γαλήνη, ποια είναι η δουλειά που χρειάζεται να ακολουθήσω. Κοίταξε πόσες ερωτήσεις μπορείς να κάνεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου, στο έμφυτο, σε αυτό που υπάρχει μέσα σου. Και θα αρχίσεις να παίρνεις τις απαντήσεις σιγά-σιγά. Θα αρχίσεις να έρχονται οι απαντήσεις. Όμορφα και απλά. Γιατί εσύ θα έχεις ζητήσει αυτές τις απαντήσεις. Εσύ πρέπει να ουσιαστικά να είσαι ο εξερευνητής της ζωής, ο εξερευνητής της πραγματικότητας, της εσωτερικής πραγματικότητας και μετά και της εξωτερικής πραγματικότητας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις. Εσύ ο ίδιος θα δώσεις τις απαντήσεις. Ο καθένας έχει τις δικές του απαντήσεις και ο καθένας μπορεί να έχει πάρα πολλούς σκοπούς στη ζωή του. Δεν είναι μόνο ένας ο σκοπός. Υπάρχουν πάρα πολλοί σκοποί. Λοιπόν, πάμε να σας δώσω αυτή τη δήλωση. Είναι μια μεγάλη δήλωση. Λοιπόν, πάμε. Πάντα έχω περισσότερα χρήματα από ό,τι χρειάζομαι και αυτό που συμβαίνει είναι να προσελκύω πολλά χρήματα στη ζωή μου. Πάντα έχω περισσότερα χρήματα από ό,τι χρειάζομαι και αυτό που συμβαίνει είναι να προσελκύω περισσότερα χρήματα στη ζωή μου. Πάντα έχω περισσότερα χρήματα από ό,τι χρειάζομαι και αυτό που συμβαίνει είναι να προσελκύω πολλά χρήματα στη ζωή μου. Όπως έχω πει, δουλεύω και για αυθονία και για ευημερία και για επανασύνδεση σχέσεων. Αυτή τη δήλωση, λοιπόν, την κάνουμε για την επόμενη εβδομάδα 3 φορές την ημέρα. Για 7 ημέρες, 3 φορές την ημέρα. Για 7 ημέρες, 3 φορές την ημέρα. Και θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Είναι μια δήλωση οικονομικής αυθονίας, οικονομικής ευημερίας, πως θα δείτε πως θα φτιάξω τα οικονομικά σας. Πιστέψτε αυτό που λέτε, αυτό που διαβάζετε. Νιώστε και βιώστε την αυθονία εκείνη τη στιγμή της ζωής σας. Αποτυπώστε αυτό που λέτε μέσα εδώ πέρα, κάντε ένα screenshot, εδώ. Αποτυπώστε το στη φαντασία σας και τοποθετήστε το στο υποσυνείδητό σας και νιώστε και βιώστε αυτό το οποίο λέτε, νιώστε και βιώστε αυθονία. Και θα δείτε πώς θα αρχίσει να αλλάζει. Θα αρχίσει να αλλάζει το οικονομικό σας κομμάτι μέσα σε μια εβδομάδα. Θα αρχίσουν να έρχονται πράγματα. Θα αρχίσουν να δημιουργούνται καινούριες καταστάσεις. Και συνεχίστε μετά, μην σταματήσετε. Συνεχίστε να δουλεύετε με τον εαυτό σας. Συνεχίστε να δουλεύετε με δηλώσεις. Συνεχίστε να δουλεύετε με πράγματα τα οποία σας κάνουν να νιώθετε καλά. Ή και πράγματα τα οποία σας φέρνουν σε ηρεμία. Σε αρμονία. Επανασύνδεση σχέσεων. Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην περιγραφή το email και το κινητό μου με διαλογισμούς τους οποίους έχω φτιάξει για εσάς, μοναδικούς ιδιαίτερους διαλογισμούς. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Conscious Coaching, είμαι ο μόνος καθοδηγητής συνειδητότητας στην Ελλάδα. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας, για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον εαυτό σας. Τεχνικές γραψίματος, πάρα πολλές δίνω. Καινούργιες τεχνικές τις οποίες έχω δημιουργήσει. Αυθονία, ευημερία, άγχος, απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις, τυχερά παιχνίδια, νέοι προγραμματισμοί τυχερών παιχνιδιών.
Λότο, Τζόκερ. Τα πάντα τα προγραμματίζουμε, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι πόσο πιστεύεις σε αυτό που θες να προγραμματίσεις, πόσο υπομονή έχεις για να δουλέψεις, πόσο πειθαρχημένος είσαι, πόσο συνοχή υπάρχει, πόσο επιμελής και πόσο αφοσιωμένος είσαι σε αυτή την εργασία που χρειάζεται να κάνεις με τον εαυτό σου, αρχικά για να είσαι ήρεμος και να έχεις γαλήνη μέσα σου. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis, θα με βρείτε στο Instagram George Condis κάτω Παύλα Coach, θα με βρείτε στο Facebook ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης, Condis George Suka Yoga στο Facebook, TikTok George Condis κάτω Παύλα Coach, George Condis στο Facebook με πάρα πολύ κόσμο, μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες, στο Viber, σε μήνυμα όπου θέλετε για να κλείσετε τώρα το ραντεβού μαζί μου. Αν σας άρεσε τα βιντεάκια που ανεβάζω στο YouTube, like and subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube, κοινοποιήστε και τα βιντεάκια, σας ευχαριστώ πολύ μέσα την καρδιά μου. Είστε υπέροχοι παιδιά, είστε καταπληκτικοί, σας αγαπάω, να είμαστε.